Το ήξερες πως η Apple έχει αρχίσει να καταργεί το iTunes? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά ένα live stream στο Twitch και Discord server φυσικά για να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις. Θα βρεις link κάτω στην περιγραφή. Τώρα, πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας ενημερώσω ότι καθημερινά στο Instagram ανεβάζω εφαρμογές οι οποίες είναι δωρεάν στο App Store. Αν δεν θέλεις και εσύ να χάνεις οποιαδήποτε ενημέρωση και για δωρεάν εφαρμογές αλλά και για νέα που μαθαίνω, θα βρεις link επίσης κάτω στην περιγραφή. Τι γίνεται τώρα με το iTunes? Έχει καταρχηθεί όντως το iTunes? Ναι. Τουλάχιστον για τα MacBooks, για το OS X. Από το Big Sur και μετά η Apple αντικατέστησε το iTunes με 4 εφαρμογές. Το Apple Music, το Apple Podcast, το Apple TV και το Apple Books. Παλιότερα όταν ανοίγαμε το iTunes μας έδινε στην λίστα αριστερά όλες αυτές τις επιλογές. Τη μουσική μας, τα βιβλία μας, τυχόν ταινίες και σειρές που είχαμε κατεβασμένες, καθώς και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, θα μου πεις, ναι μεν αντικατέστησε αυτές τις 4 εφαρμογές, τι κάνουν αυτές τις 4 εφαρμογές, επίσης πώς εγώ μπορώ να κάνω εφεδρικό αντίγραφο το κινητό μου μέσω του iTunes εφόσον πλέον καταργήθηκε. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και αυτό θα απαντήσουμε σήμερα. Η Apple λοιπόν έβαλε αυτές τις 4 εφαρμογές, αλλά πλέον χρησιμοποιεί και μια 5η εφαρμογή, το Finder. Το Finder λίγο πολύ όσοι χρησιμοποιείτε MacBooks το γνωρίζετε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχε τα αρχεία, τις εφαρμογές και έχει ακόμα φυσικά τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών μας και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι η βιβλιοθήκη των αρχείων μας. Τώρα, μόλις συνδέσεις το κινητό σου με τον υπολογιστή σου, αναγνωρίζει το Finder το κινητό σου και μπορείς από εκεί πέρα να κάνεις όλες τις επιλογές που έκανες παλιότερα. Να κάνεις εφεδρικό αντίγραφο, να δεις την μπαταρία του κινητού σου, να κατεβάσεις κάποια update στο κινητό σου, να κάνεις κάποια έβρεση του τηλεφώνου σου και οτιδήποτε άλλο θέλεις. Ό,τι ακριβώς έκανες μέσω του iTunes. Η Apple αντικατέστησε με αυτές τις 4 εφαρμογές το iTunes, το Apple Music φυσικά που είναι η βιβλιοθήκη μουσικής, δεν έχεις χάσει τίποτα, όλη σου η μουσική είναι πλέον στο Apple Music. Τα Apple Books φυσικά είναι τα ηχητικά βιβλία που είχαμε παλιότερα στο iTunes και το podcast είναι ηχογραφήσεις ή τυχόν εκπομπές ραδιοφωνικές ή γενικότερα εκπομπές που είχαμε αποθηκευμένες μέσα στο iTunes. Και φυσικά το Apple TV είναι η συνδρομητική πλατφόρμα της Apple που πλέον έχει γίνει και εφαρμογή και για το κινητό μας μέσω του iPhone ή μέσω του Apple TV, της συσκευής του Apple TV που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, που μπορείς να δεις κάποιες ταινίες ή να δεις κάποιες σειρές που είναι στο συνδρομητικό πακέτο του Apple TV. Τι γίνεται τώρα όμως? Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα η Apple? Μέσω του Big Sur λοιπόν και από τη νέα αναβάθμιση του νέου OS X, η Apple δεν έβγαλε κάποια επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό. Βέβαια η Apple πριν από κάθε έκδοση είτε iOS είτε OS X που είναι για τα MacBook βγάζει ένα tutorial. Οι περισσότεροι λίγο πολύ το προσπερνάμε και δεν το βλέπουμε καν, καθώς το tutorial η Apple ενημέρωσε για αυτές τις 4 εφαρμογές, οι οποίες αυτές τις 4 εφαρμογές φυσικά υπάρχουν και για iPhone και κάνουν την ίδια λειτουργία ακριβώς στο iPhone. Τώρα, τι ισχύει για τα Windows όμως? Υπάρχει iTunes στα Windows? Ναι. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό το iTunes το κατεβάζεις μόνο μέσω του App Store. Μπορείς φυσικά να το κατεβάσεις και από τις σελίδες της Apple, είτε την ελληνική είτε την αμερικάνικη, αλλά είναι λίγο δύσχριστο το site μέχρι να φτάσεις στο σημείο να βρεις πού είναι οι εφαρμογές να τις κάνεις download. Βέβαια, με το που κάνεις την αναζήτηση, σου δίνει την εύκολη λύση να πας κατευθείαν να συνδεθείς στο Windows Store αν δεν είσαι συνδεμένος και να την κατεβάσεις. Κάποιοι μπορεί να έχετε θέμα με το Windows Store και να μην μπορείτε. Αν το ψάξετε λίγο ακόμα, μπορείτε να την κατεβάσετε κανονικά την εφαρμογή του iTunes. Για εσάς τώρα που θα σας είναι λίγο δύσκολη αυτή η μετάβαση, να ξέρετε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Καθώς το Apple Music είναι ακριβώς όπως ήταν στο iTunes και όταν συνδέεις το κινητό σου με το Finder είναι ακριβώς όπως ήταν πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπορείς να δεις όλα όσα χρειάζεσαι, μπορείς να κάνεις ό,τι έκανες και πριν χωρίς να αλλάζει κάτι. Το περιβάλλον είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήταν ένα ενημερωτικό βίντεο για να γνωρίζετε κι εσείς ότι πλέον δεν έχουμε iTunes. Τουλάχιστον για τα MacBook. Δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί αύριο μεθαύριο και για τα Windows. Μπορεί μέσω App Store να μπορούμε να κατεβάσουμε αυτές τις 4 εφαρμογές, 5 μαζί με το Finder,
και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και από εκεί πέρα το τηλέφωνό μας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά ανεβάζω στο Instagram τυχόν εφαρμογές που είναι δωρεάν και οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση γνωρίζω και ξέρω. Αν θέλετε να τη μαθαίνεις πρώτος λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα follow στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.